Ε, λοιπόν, θα τα ακούσουμε όλα πλέον. Με βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο που κρατάω τις καμπανάρες. Σχέση, λέει, άλλη με μετανιωμένο νάρκες. <laughs> <laughs> Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Sorry που γελάω, αλλά είναι τίτλος αυτός να μην γελάσεις. Σχέση με μετανιωμένο νάρκισο. <laughs> Τον λυπάμαι γιατί τα μετανιώνει και τα παραδέχεται. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Καλώς ορίσατε. Αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και πάμε να μάθουμε για αυτό το μετανιωμένο νάρκισο. Αγαπημένη Θέκλα, καλησπέρα. Γεια σου κόρη, καλησπέρα. Είμαι η Τάδε. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σου και τη συμβολή σου στο να επικεντρωνόμαστε στη ψυχική μας υγεία πάνω απ' όλα. Προσωπικά, όταν διανύω κάποια κρίση, πάντα θα δω τα vlogs σου. Εδώ θα σε συμβουλέψω να τα βλέπει συνέχεια τα vlogs μου, ούτω ώστε να μην διανύει συχνά κρίσει. Μου το λέτε κι άλλοι αυτό το πράγμα. Άμα είμαι στα, κάτω μου και άμα είμαι χάλια, ακούω τα vlogs. Τα vlogs είναι ψυχοεκπαιδευτικά και αν τα ακούμε τακτικά, τότε έχουμε πολύ περισσότερη βοήθεια παρά αν τα χρησιμοποιούμε μόνο για πρώτε βοήθειε. Πρόσφατα, χώρισα για τρίτη φορά από μια σχέση δύο χρόνων με έναν κατά πως φαίνεται νάρκισο. Όμως νάρκισο κρυφό και παραμελητικό. Κρυφονάρκισος είναι κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται ότι δεν είναι νάρκισος και ότι είναι ευαίσθητος και ενδιαφέρεται και νοιάζεται ενώ στην ουσία είναι νάρκισος και παραμελητικός νάρκισος είναι αυτός ο οποίος μας τιμωρεί με το να μας παραμελεί συναισθηματικά. Στην αρχική διεκδίκηση, όπως και μετά κάθε χωρισμό, είχαμε love bombing. Φομβαρδισμό αγάπη, τα γνωστά. Σταδιακά χαλάρωνε και έτεινε προ την αδιαφορία για τι ανάγκε μου. Οπότε εγώ διεκδικούσα περισσότερα, δεν με άκουγε, δεν ήθελε να συζητήσει κλπ. κλπ. ή ανέφτανα έφτανα στα όρια μου και έχανα την υπομονή μου και έκανα καυγά, μπορεί και να μην μου μιλούσε για δύο-τρει μέρε. Τιμωρία τη σιωπή, στον Αλλά εσύ δεν ήσουν σε κρίση και δεν άκουγε τα βίντεο να ανοίξουν τα μάτια σου. Εγώ συνεξαρτημένη προφανώς τον καλόπιανα και τον παρακαλούσα κάθε φορά να ξεθυμώσει και να μην κρατάει μούτρα. Ήταν ένα μουλαρωμένο παιδί. Έτσι είναι η ναρκισή. Μουλαρωμένα παιδιά. Ναι, αλλά είναι ενήλικες. Μόνο όταν έπιανα να πάτο έδειχνε στοργή. Τι δυνατή αυτή η έκφραση. Μόνο όταν έπιανα να πάτο έδειχνε στοργή. Φοβερή. Είχε γενικώ μια δυσκολία στο να εκφράζει συνέστημα και μάλιστα ήμουν η πρώτη στην οποία είπε σ αγαπώ μετά από μάχε που έδωσα γι' αυτό. Δεν δίνουμε καμία μάχη για να μα πει κανένα μουλαρωμένο παιδί σ' αγαπώ. Καμία μάχη. Έλεω. Πόσε συνεξαρτήσει έχουμε πάνω μα. Πόσοι! 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 Μάνα μου, ο Κακομήρη είχε δυσκολίε στο να εκφράζει τα συναισθήματα του. Μάνα μου, και ήταν πολύ σπουδαίο το αγαπώ του. Ήταν πολύ τιμό και έπρεπε να κάνει μάχε για να το κερδίσει. Ούτε καν στη γυναίκα που ήταν παντρεμένο πριν από μένα και είχε και παιδί μαζί τη δεν είχε πει. Έτσι ε, σου είπε ότι δεν τη είπε. Ξέρουμε σίγουρα δεν τη είπε. Δεν ήταν απορία άξιο που τον απάντησε και χωρίσανε. Το παραδεχόταν ωστόσο ότι την είχε γραμμένη αλλά έχει και κάποιε καλέ δικαιολογίε ότι πέρασε μια σοβαρή ασθένεια, είχε κούραση κλπ. Είχε τη γυναίκα του γραμμένη, δεν τη είπε ποτέ σ' αγαπώ. Εσύ έδωσε μάχε για να σου πει αγαπώ και χάρηκε σου και σου πει αγαπώ. Επίση δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη και μέσα στο γάμο, το ακούμε μόνο τη δική του πλευρά. Έπαιρνε σημαντικέ αποφάσει χωρί να με λάβει υπόψη, όπω το να μετακομίζει μόνο του, ενώ είχε υποσχεθεί έπειτα από ένα χωρισμό ότι θα μέναμε μαζί. Αλλά κάθε φορά τα δικαιολογούσε όλα με πιστικό τρόπο. Την μια ήταν τα λεφτά, την άλλη δεν είναι έτοιμος και λοιπά και Future faking. Στο μέλλον θα μετακομίσουμε μαζί. Στο μέλλον. Και εγώ τον στήριζαν και πληγωνόμουν. Συνεξάρτηση. 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 Δεν έκανε σχέδια για το μέλλον μαζί μου. Μόνο όταν με χάνει, κάνει. Και συνεχώ ένιωθαν ασφαλής. Συνεξάρτηση. Και έπρεπε να φύγει. Ήταν φιδωλό στι τρυφερότητε και τελευταίο ούτε μου με φιλούσε. Αφιλούν οι αυτοκράτορε. Με φιλούν οι αυτοκράτορες. Yeah. Στο σεξ ήταν και δεν επιθυμούσε βαθύτερη σύνδεση μέχρι και που μου την είπε ότι εγώ θέλω όλο να κοιτιόμαστε στα μάτια. Από την άλλη έλεγε πως με ήθελε πολύ. Ό,τι να είναι. Πραγματικό ό,τι Είχαμε και τις καλές μας στιγμές, καλή εγκεφαλική χημεία, οικειότητα, άφθονο γέλιο και αυτό ήταν μου με έκανε να κολλάω. Είμαστε σαν δύο κολλητοί φίλοι περισσότερο. Αυτό με το γέλιο να το προσέξετε γιατί έχει κάτι κρυφονάρκισους παραμελητικούς οι οποίοι έχουν και καλά χιούμορ και λέμε «Α, με κάνει και γελάω, δεν λένε και στα άρθρα, στα γενικά περιοδικά μας, σε κάνει να γελάσει, μην είναι καλός». Τέτοιες μπλε λιλά και φούξια. Δεν ένιωθα όμω ποτέ προτεραιότητα σαν να με είχε δεδομένη. Σίγουρα, όχι σαν, σε είχε δεδομένη. Και ήσουν δεδομένη. Και όταν το έλεγα δεν με άκουγε, δυσανασχετούσε. Όταν χωρίζαμε όμω, ήταν έτοιμο εκείνη τη στιγμή να κάνει τα πάντα και παραδεχόταν όλα τα λάθη του. Έλεγε πω έχω δίκιο, πω ήταν τραγικό, πω με αγαπάει αληθινά, πω καμιά δεν είναι σαν εμένα και πω δεν φαντάζεται τη ζωή του χωρί εμένα. Το love bombing του αυτού ή του να παραδέχεται τα λάθη του. Αυτή τη φορά είμαι αποφασισμένη να βάλω εμένα πάνω απ' όλα γιατί στον τελευταίο χωρισμό με έκανε χάλια. Γενικά μέσα στη σχέση πολλές φορές μαζέψα τα κομμάτια μου και όλο το δικαιολογούσα μέχρι και κάποια κιλά πήρα από το να τρώω για να καλύψω τα κενά. Όλα για τον αυτοκράτορα. Την ημέρα το γενεθλίο μου μαλώσαμε έντονα. Στα, στα γενέθλια είναι οι καλύτεροι του. Σε μπαλόνου, στα γενέθλια σου, μαζί σου, σε χωρίζουν οι καλύτεροι του. Στα γενέθλια μου μαλώσαμε έντονα Γιατί την προηγούμενη έλεγε πως δεν θέλει να μείνει μαζί μου Γιατί το σπίτι μου είναι μπουρδέλο Και επικριτικός Και άλλα προσβλητικά Παρόλα αυτά με εκθίαζε για άλλε πτυχέ του χαρακτήρα μου Όμως ήμουν ακατάστατη έλεγε Ο καταστημένος Μέχρι και να χωρίσουμε πρότεινε και δεν του είπες ευχαρίστος, ευχαρίστος μάνα μου, ευχαρίστος. Στα γενέθλια μου λοιπόν ήταν μου τρωμένος και κουρασμένος από τον καυγά μα. Δεν ήθελε να με δει και μου έγραψε σκληρά λόγια ότι του κάνω πολύ κακό Καρανάρκισος Καρα... Κοπάνος Τεραστίο διαστάσεω στα γενέθλια σου Του ζήτησα συγγνώμη για όλα και του ευχήθηκα να είναι όλο και καλύτερα από εδώ και στο εξή. Α, του ζήτησε συγγνώμη για όλα για να του το κόψει. Όταν κατάλαβε πω για μένα πλέον τελείωσε η υπόθεση, άρχισε σιγά σιγά τις συγνώμες και τις προσπάθειες, επικαλέστηκε θέματα της υγείας του, χειριστικότητα φουλ. Ξέροντας πως τον νοιάζουμε πολύ και ανησυχώ, έβαλε τα μεγάλα μέσα, δηλαδή την κόρη του με την οποία είχαμε πολύ αγάπη, ότι θέλει να μου πει ένα μυστικό και εγώ αναγκάστηκα να της μιλήσω και να λυγίσω κάπως μέσα. Είπε πως ξέρει ότι είναι θρασή, αλλά τώρα ήθελε πια να μένουμε αμέσως μαζί. Ελπίζω να μην δέχθηκες. Εγώ για κάποιο λόγο δεν έχω θυμό. Του μιλάω κανονικά στα μηνύματα που στέλνει καθημερινά. Λυπάμαι να τον νιώθω στενοχωρημένο. Α, καλά, καλά, πια. Καθόλου απίθανο. Καθόλου απίθανο από τη μέρα που στείλε το mail μέχρι να το κάνω βίντεο να τα ξαναβρήκε και μαζί του. Έχω ικανή. Α, του ζήτησα πολλέ φορέ να μην στέλνει και αν θέλω να στείλω εγώ μελλοντικά, αλλά δεν με ακούει. Γιατί δεν τον μπλοκάρει. Χωρίζει από ένα μαλάκα, τον μπλοκάρει. Παραδέχεται τα πάντα και δεν ξέρει, λέει, τι τα κάνει. Μα ο καημένο δεν ξέρει. Να του πούμε εμεί, γιατί είναι μαλάκα. Γι' αυτό τα κάνει. Εγώ ξέρω πω είναι λόγω παιδικών βιωμάτων και του είπα να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν είναι αρνητικό. Αγάπη μου, και εμεί είχαμε παιδικά βιώματα και δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι λόγω κακία, δεν είναι λόγω παιδικών βιωμάτων. Είπαμε, όταν ένα άνθρωπο κακοποιείται στην παιδική του ηλικία, Μπορεί να τραβήξει το ανήφορο και τον δρόμο το λιγότερο περπατημένο της αρετής ή να επιλέξει τον εύκολο δρόμο της κακίας. Θα δικαιολογούμε τώρα τον κάθε κακοποιητή γιατί είχε άσχημα παιδικά βιώματα. Ο Χίτλερ, μάρα μου τον καμένο τον Χίτλερ, είχε άσχημα παιδικά βιώματα. Oh. Προσπαθεί να με κερδίσει πάλι με γλυκά λόγια, αυτομαστιγώνεται και λέει ότι είναι μαλάκα και τα έκανε πάλι σκάτα. Εγώ θα του έλεγα και μαλάκα είσαι και πάλι σκάτα. Τα έκανε σφάγια και ένα μπλόκο. Και εγώ τον λυπάμαι γιατί κατά βάθο δεν είναι κακό άνθρωπο. Εντά, τι, τι θα έπρεπε να κάνει για να είναι κακό άνθρωπο, κόρη, τι θα έπρεπε να σου κάνει για να είναι κακό άνθρωπο, να σκοτώσει. Είναι δίκαιο, πολύ δίκαιο. Ναι, αυτό που σου έκανε στα γενέθλια σου ήταν δίκαιο, εντελώ δίκαιο. Υπέροχο μπαμπά. Υπέροχο μπαμπά που χρησιμοποιήσε το μικρό του κοριτσάκι χειριστικά για να σε φέρει πίσω. Υπέροχο, υπεροχότατο. Έχει καλά στοιχεία. Καλά στοιχεία έχει και ο Χίτλερ, ξαναλέω. Πώ γίνεται κανεί να είναι ενάρκησο μέσα στη σχέση, να μην νοιάζεται αν θα σε χάσει με την έλλειψη ενδιαφέροντο του, αλλά παράλληλα να είναι ένα συμπαθή άνθρωπο με το χαμόγελο και που παραδέχεται στο τέλο τα λάθη του. Ναι, γιατί δεν παραδέχεται στην πραγματικότητα τα λάθη του. Σε κοροϊδεύει ότι παραδέχεται τα λάθη του. Προσποιείται ότι παραδέχεται τα λάθη του. Πραγματικά, μετανιωμένο άνθρωπο αλλάζει τρόπο. Δεν παρακαλάει και να κλαίγεται. Δεν είναι κρίμα που δεν έχει τα εφόδια να κάνει κάτι για την κατάσταση αυτή και που δεν μπορεί να την ελέγξει και μετά μετανιώνει και στη χτυπιέται. Όχι, γιατί έχει τα εφόδια να κάνει κάτι για την κατάσταση αυτή. Αλλά είναι τεμπέλη και γι' αυτό δεν κάνει. Άκου, λυπούμαστε τον Άρκησον τώρα. Τι μπορώ, λάκη, Έλα εδώ, Λάκι και δεν είμαι καλά. Έλα, Λάκι μου και δεν είμαι καλά. Έλα, Λάκι μου και δεν είμαι καλά. Έλα, Λάκι μου, του κακοφέρονται, του φέρονται άσχημα και λυπούνται του μετά και μετακινωμένοι. Να έρκεσε, Ελληνιλάκι μου, τι θα κάνω εγώ. Τι θα κάνω, Του ψυχοκοιπέδευαν κάθε μέρα, Λάκι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αλλά λυπούνται του να ακόμα. Λοιπόν. Μήπω φταίω και εγώ που έδωσα στον ίδιο και στην κόρη του πολύ αγάπη παρόλο που έπαιρνα πολύ λίγα. Αυτό μάλλον δεν βοηθήσει στην κατάσταση. Όχι, δεν φταίει εσύ που είναι μαλακά. Εσύ φταίει που δεν προστατεύσει τον εαυτό σου. Αλλά άκου, άκου. Ένα καλό άνθρωπο όταν του δώσει αγάπη γίνεται χαλή να πατηθεί, όχι να τον πατήσει. Γίνεται λιώνει σαν βούτυρο ένα καλό άνθρωπο άμα του δείξει αγάπη. Ένα κακό άνθρωπο άμα του δείξει αγάπη θα σε τσαλαπατήσει. Ακούστε Λάκη. Μπήκε να ακούσω ότι τα φτιάξει με κανένα άρκη σολά και θα τις φά. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι αποφασισμένη να μην ξαναγυρίσω γιατί σε λίγο θα γίνουν τα ίδια. Ευτυχώ που το κατάλαβε. Μπράβο. Πα καλά. Για ένα μήνα θα είναι δωτικό και μετά θα χαλαρώσει πάλι και θα γίνει αδιάφορο. Έτσι. Έχει δίκιο σε αυτό που λε. Δουλεύω μέσα μου τη δική μου συνεξάρτηση και πιστεύω μελλοντικά θα έλξω ένα υγιή σύντροφο. Να κάνει και ψυχοθεραπεία, να μην δουλεύει μόνο μέσα σου. Μην εμπιστεύεσαι την κρίση σου. Η κρίση σου σου έχει αποδείξει στο παρελθόν δεν λειτουργεί καλά. Και σε αυτά που γράφει εδώ πέρα υπάρχουν θέματα κρίση. Γιατί το gaslighting που κάνουν οι άρκηση σε κάνουν να χάνεις και τη, τη, την κρίση σου, τη λογική σου. Όμως υπάρχουν στιγμές που αφιταλαντεύομαι και σκέφτομαι μήπως διορθωθεί. Δεν πρόκειται να διορθωθεί. Στον αιώνα τον άπαντα δεν πρόκειται να διορθωθεί. Η γυναίκα που παντρεύτηκε, που του γέννησε το παιδί του και δεν τη φερόταν καλά και θα σου βερθεί εσέναν κορί μου. Σοβαρολογείς. Επειδή με χίλια μύρια βάσα να σου είπες σ' αγαπώ. είναι το σου Αυτά αγαπημένοι μου, σε ευχαριστώ που με άκουσε. Αν θελήσει να κάνει αντίστοιχο βλόγο με τα χαρά να ακούσω ότι έχει να μου πει, δεν ξέρω πόσο θα χαρίσει από αυτά που άκουσε και <Κι> <Κι> από τι καμπάρε που σου χτύπησα. σω να σου έδωσα κάποια ιδέα να μιλήσει για το θέμα ξανά και από τη σκοπιά αυτή του πώ να φερθούμε σε ένα μετανιωμένο άρκισο που κατά βάθο είναι καλό παιδί. Έχει πρόβλημα η κρίση σου και η λογική σου και να πα οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία να συνέλθει γιατί είσαι gaslighted. Έχει δεχθεί πλήση εγκεφάλου από αυτόν τον απερίγραπτο. Γιατί δεν είναι μετανιωμένο και δεν είναι κατά βάθο καλό παιδί. Ένα κολόπεδο είναι το οποίο θέλει να σε σύρει πίσω, να σου ξαναρουφήσει την ενέργεια και τη ζωή από μέσα σου. Με αγάπη και εκτίμηση. Και εγώ σε αγαπώ και θα σε εκτιμήσω πολύ. Εάν ξεκινήσει άμεσα ψυχοθεραπεία. Μου το υπόσχεσαι. Άμεσα. Και να βλέπει τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο καθημερινά. Μο όχι μόνο όταν είσαι στα πατώματα. Κάθε μέρα κάνουμε ψυχοεκπαίδευση για να κρατιούμαστε σε μια καλή ψυχική κατάσταση και η ψυχοεκπαίδευση βοηθάει πάρα πολύ. Ακούς, Η ψυχοεκπαίδευση βοηθάει στο να ανατρέπεται το gaslighting που μας κάνουν η Χαριστώ. Ευχαριστώ.